αυρασμός και ασκηνικό έντασης που διαταράσσει την ασφαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος επικρατεί στις φυλακές Αλικαρνασσού λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρατουμένων μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Στάση εργασίας 3 ώρες, 9 με 12 και 2 με 5, λόγω ραγδαίας αύξησης των κρατουμένων από 176 σε 280 μέσα σε ένα μήνα. Κάτι πρωτόγνωρο για το κατάστημα κράτης Αλικαρνασσού. Αυτό σημαίνει ότι η φυλακή δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη σε αυτά τα νούμερα και μάλιστα μας κάνει εντύπωση γιατί πρόσφατα τον Απρίλιο ο Υφυπουργός είχε επισκεφτεί διαζώσεις μαζί με τη Γενική Γραμματέα το κατάστημα κράτης και είχε διαπιστώσει ο ίδιος τις ιδιαιτερότητες που έχει. Ότι είναι μονοπτέρυγη φυλακή, άρα δεν μπορούμε να έχουμε διαχωρισμό κρατουμένων και τα κελιά, δεν έχει θαλάμους, έχει κελιά τα οποία είναι 7 τετραγωνικά. Αυτή τη στιγμή 280 είναι κρατούμενοι από 176 με τον Σύλλογο Σοφρονιστικών Υπαλλήλων να απαντά με 3 ώρες στάση εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση αλλά και για τις άφλιες συνθήκες κράτησης. Άρα αντιλαμβάνεστε με αυτά τα νούμερα που διαχειριζόμαστε, πρέπει σε 7 τετραγωνικά να χωρέσουμε από 3 έως 4 κρατούμενους με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπάρχει αναβρασμός. Να τονίσουμε σε αυτό ότι από τους 280 κρατούμενους, οι 120 κρατούμενοι παίρνουν αγωγή, παίρνουν ψυχοφάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι διαταράσσεται η ασφαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης, είτε μεταξύ των κρατουμένων, αλλά και μεταξύ του προσωπικού και των κρατουμένων, διότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το σκηνικό είναι ασφιχτικό. 4 κρατούμενοι σε 7 τετραγωνικά. Σε ένα κρεβάτι κοιμούνται 2 κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι στο πάτωμα, καθώς δεν υπάρχουν άλλα κρεβάτια και στρώματα, όπως αναφέρουν συνδικαλιστές. Ναι, έχουμε φτάσει σε σημείο, όταν ο αριθμός είναι 280, να μην υπάρχουν στρώματα, να κοιμούνται στο κρεβάτι και 2 άτομα ή να κοιμούνται κάτω με κουβέρτες. Ήδη βλέπουμε στιγμές έντασης, τις οποίες μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε έως ενός σημείου. Όταν όμως έχουμε φτάσει στο να μην έχουμε να δώσουμε κρεβάτια είτε στρώματα στους κρατουμένους, από εκεί και πέρα νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Ο διπλασιασμός κρατουμένων σε χρονικό διάστημα ενός μήνα συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοφρονιστικών Υπαλλήλων, Νίκος Φιλιππάκης, που τονίζει την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης των φυλακών. Σε τέτοια ένταση και σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα σχεδόν να διπλασιαστεί ο αριθμός των κρατουμένων, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Άρα κάτι συμβαίνει στο Υπουργείο. Να πούμε ότι ίσως είναι παρήγορο ότι η Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου επικοινώνησε με το κατάστημα κράτησης, κάτι το οποίο όμως συμβαίνει εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω, ίσως έχει παίξει ρόλο και η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα, όπου πλέον θα κρατούνται και επιμελήματα, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν συνέβαινε. Εμείς ζητάμε άμεσα να γίνει αποσυμφόρηση του καταστήματος κράτησης Αλικαρνασσού.